Οι πολίτες πώς αντιλαμβάνονται όλα αυτά? Ο κύριος Ψωμιάδης αυτή τη στιγμή θέλει να περάσει τον εαυτό του, φαντάζει, δεν ξέρω πώς θα το πω, στο αντιθερωτή και το φαβορή για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Εσείς μιλάτε για ένα παράδεκτο καθεστώς, το οποίο τουλάχιστον ο νομός Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι αν είναι ο παράδεκτο το έχει ζήσει. Ναι. Πώς το αντιλαμβάνονται οι πολίτες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σήμερα οι πολίτες την εποχή που έχουν απαξιωθεί και οι πολιτικοί με ήττα και η πολιτική ομοκρονία, δηλαδή και τα άτομα και οι συγκεκριμένες πολιτικές, καταλαβαίνετε. Άδικα. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απολύτως. Φτάσαμε σε ένα χάλι. Το χάλι αυτό είναι για μας αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός μοντέλου ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις και της δεξιάς και του Πασόκ. Ο κ. Ψωμιάδης επί 29 χρόνια διακονεί την πολιτική. Αν κάποιοι φταίνουν για αυτό το χάλι, είναι τα κόμματα που κυβέρνησαν. Μέσα σε αυτούς και ο κ. Ψωμιάδης. Αν κάποιοι θέλουν. Και οι άλλοι όμως υποψήφοι, κύριε Δραμόπουλε, τώρα, γιατί. Κοιτάξτε, μιλάμε, κάνουμε κριτική κατά ανάγκη σε αυτόν που ασκεί η εξουσία. Και μπορεί να φαίνεται ότι τον αδικούμε και είμαστε μονόπλευροι. Αλλά όταν εδώ μιλάμε για την Κεντρική Μακεδονία και είδαμε αυτά στην πράξη που συμβαίνουν, έργα να μην γίνονται ποτέ και να πληρώνονται ή να διπλοπληρώνονται. Να μιλάμε για προσωπικές. Αποδεδειγμένα με στοιχεία. Βεβαίως. Σήμερα πάρετε την εφημερίδα Θεσσαλονίκη να δείτε τι ακριβώς αποκαλύπτουμε όσον αφορά έργα τα οποία είναι γύρω στους 840.000 ευρώ και τα οποία βεβαιώθηκαν ότι έγιναν, πληρώθηκαν και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών βεβαιώνουν εγγράφως ότι ποτέ δεν έγιναν και ποτέ οι δίθεν εργαζόμενοι δεν εμφανίστηκαν στις υπηρεσίες. Και οι ελεγχικοί μηχανισμοί. Ορίστε, πείτε μου εσείς. Όταν αυτά έχουν γίνει καταγγελίες και στις προηγούμενες εκλογές, αλλά όταν τα βάζαμε τα θέματα πολιτικά και δεν απαντήθηκαν, κάποια στιγμή καταφύγαμε και στη δικαιοσύνη και ενθαρρύναμε και έντιμους υπαλλήλους να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή, στις 5 Οκτωβρίου, υπάρχει εφετείως μια καταδίκη πρωτόδικη για πρόστιμα σε ένα βενζινάδικο 95.000 ευρώ, αλλά στην πράξη ο κ. Ψωμιάδης το κατέβαζε στα 3. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν υπάρχει απλώς μια χαριστική πολιτική. Υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά που πρέπει να αποκαλυφθεί. Όταν το ίδιο γίνεται με τις μισθώσεις των λεωφορείων, όταν το ίδιο γίνεται με την κορώνια, όταν γίνεται με τα περιβόητα 45 άρια. Μισθώσεις των λεωφορείων και εδώ στις αίρεσες ήταν θέμα. Ναι, βεβαίως. Εγώ αρκετές νομαρχίες είχαν θέμα, αλλά εκεί μιλάμε για μια ιδιαίτερη πλευρά. Αυτό το οποίο σήμερα σας λέω και είναι πολύ φρέσκο, μπορείτε να το διασταυρώσετε. Να δείτε ότι όταν τα ίδια στελέχη της νομαρχίας αρνούνται να είναι συνένοχοι σε αυτή την κατάσταση, τότε αυτό που φαίνεται, δηλαδή μια γραφικότητα, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι και πολλά άλλα. Ο κόσμος, οι οποίοι πολλοί και οι ψηφοφόροι που θα πάνε 7 Νοεμβρίου να ρίξουν την ψήφο του στην κάλπη, τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά που λέτε? Όχι, και δεν τα δίνουν και τόση σημασία. Γιατί? Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή, δυστυχώς. Σου λέει ένα μαμάκι που είναι πόντιος, ότι είναι μάγκας, τα ρίχνουν στους Αθηναίους, βγαίνει και βλέπω και στην τηλεόραση και καμιά καλή ατάκα, δίνεται και ζωρό, παίζει κουκλοθέατρο, παίζει καρσμπουζουλοπόλεμο. Αυτό είναι αντισυμβατική πολιτική σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και σου λέει γιατί όχι. Αντί να παρέμβει πολίτες, ναι, για τις κυβερνήσεις που είχαμε, για τους αρχοντές. Στο τέλος, ναι. Εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε. Δυστυχώς προσπαθούμε να αποκαλύψουμε μια κατάσταση πριν επεκταθεί σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Και αυτό θέλαμε να το κάνουμε σε συνεργασία, γιατί είμαστε ένας κόσμος συνεργασίας και διαβούλευσης σε μια υγιή βάση. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Και βλέπουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, των δημοκρατικών και δημιουργικών δυνάμεων, να κατεβαίνουν σαν να θέλουν να κάνουν μια κομματική καταγραφή.